πάνελ. Πρώτα απ' όλα να σας ειδηθώ, είμαι ο Σταύρος Μελέσσας. Είμαι υπεύθυνος στο κοινό των σκάουτ της ΑΕΚ και υπεύθυνος των κοινωνικών θεμάτων. Βρίσκομαι στην ΑΕΚ 6 χρόνια και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα 6 χρόνια είναι τα καλύτερα χρόνια που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Γιατί ασχολήθηκα με παιδιά. Είχαμε παλαιότερα πριν 6 χρόνια μια συνεργασία με το κομιτή του Κοκαρδά, όπου στέλναμε παιδιά και παίζανε σε διάφορα διοργανώσει που ξέρουν και γινόταν και το αντίθετο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για μια μέρα συμπολιτή, μια μέρα νέων συνεργασιών. Άλλωστε αυτό γίνεται και μέσω εκλογή των δυο αναταθήματα που τα οποία εντάσσονται σε διάφορες ηλικιακές χώρες που έχουμε. Θέλω να δώσω εμάς συγχαρητήρια για την προσπάθεια και ιδιαίτερα στο τμήμα Φουτσάλ, το οποίο τμήμα Φουτσάλ είναι το μεγαλύτερο τμήμα από ό,τι ξέρω, με 400 περίπου συναγερμούς. Και θα πω αυτό που είναι και ο λόγος, γιατί είναι λογικό ότι όλα τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο. Άλλωστε, εγώ μπορώ να σας πω ότι το ποδόσφαιρο κυρίως το χάρηκα όταν ήμουν αριστερή και είχα μετάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα αυτών των ανθρώπων εδώ που ασχολείται με το Φούτσαλ. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς έχουμε 150 παιδιά στο Ακαδημίο μας και είμαστε τόσα άτομα που πρέπει να συνεχώς να λύσουμε τα πρόβλημα. Και θέλω να σας ευχηθώ καλή πρόοδο στα παιδιά και καλό καλοκαίρι. Όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από τα γήπεδα και οι οποίοι βοηθάνε. Μ' ακούτε τώρα? Ωραία. Οι οποίοι βοηθάνε με κάθε τρόπο. Παίζουν πολύ καθορίστικο ρόλο στην υλοποίηση όλη αυτή τη. Ένα από αυτού είναι και ο γιατρό, ο Μινάς ο Αρτόπουλος, ο οποίο είναι χειρουργό. Έτσι. Είναι πολύ κοντά μα. Βοηθάει συνεχώ και την αντρική ομάδα και τι ακαδημίες. Πολλές φορές χειρουργώντας, ακόμα και δωρεάν. Θα θέλουμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Αρτόπουλος κοντά μας, να το τιμήσουμε. Ένα χειροκρότημα. Είναι αρκετά γνωστός σε αρκετούς... Αρκετά γνωστός. Μια στιγμή. Θα μου δώσετε μόνο ένα χρόνο, γιατί ο κύριος, ο οποίος θα τον βραβεύσει, έρχεται δηλαδή, δεν είναι καθόλου. 2 λεπτάκια μόνο. Βάλε μας λίγο μουσική.